Τα ρωσικά στρατεύματα κατάφεραν να πάρουν τα γαλλικά οβιδοβόλα Σίζαρο τρόπεο στην Ουκρανία. Επιπλέον, αυτά τα αυτοκινούμενα όπλα μεγάλη εμβέλεια αγοράστηκαν απλώ με έκπτωση από τον διεφθαρμένο Ουκρανικό στρατό, γράφει το Bulgarian Military, και αναμεταδίδει η ρωσική εφημερίδα. Αν και η δημοσίευση δεν παρέχει επιβεβαίωση, το ίδιο το σχέδιο φαίνεται ρεαλιστικό, καθώ οι στρατιώτε των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία συνήθιζαν να πολλούν τακτικά όπλα στου αποσχιστέ. Το βουλγαρικό έντυπο Bulgarian Military, επικαλούμενο τι πηγέ του στη διοίκηση του Γαλλικού Στρατού και της Ιντερπολ, ανέφερε ο ρωσικός στρατός δεν κατέλεβε τα γαλλικά αυτοκινούμενα οβιδοβόλα Σίζαρ από τις ένοπλε δυνάμεις της Ουκρανίας, καθώς περιγράφηκε προηγουμένως. Αντίθετα, οι ίδιοι Ουκρανοί πούλησαν συστήματα πυροβολικού έναντι 120.000 δολαρίων το ένα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι το πραγματικό κόστο ενό οβιδοβόλου Σίζαρ είναι περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ομάδα ενεργούσε μέσω ενό συγκεκριμένου στρατιωτικού αντιπροσώπου. Οι λεπτομέρειε τη συμφωνία δεν έγιναν γνωστέ, αλλά τελικά τα αυτοκινούμενα όπλα που δωρήθηκαν στο Κίεβο κατέληξαν στα χέρια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Οι αναφορέ ότι οι Ουκρανοί πούλησαν αυτοκινούμενα όπλα που δωρίστηκαν από δυτικού συμμάχου φαίνονται αρκετά εύλογε. Σύμφωνα με αναφορέ, μερικά από τα ξένα όπλα που προμηθεύει η Δύση στην Ουκρανία εξαπλώνονται σε όλη την περιοχή τη Μέση Ανατολή και επίση καταλήγουν στη Μαύρη Αγορά, δήλωσε την Τρίτη ο Ρώσος Υπουργός Άμυνα Σεργέη Σόιγκου, σύμφωνα με το Ριάνο Βόστη. Στι αρχέ Ιουνίου υπήρξαν αναφορέ στον τύπο ότι εμφανίστηκαν διαφημίσει στο Darknet, ένα κρυφό τμήμα του ιστού που προποθέτει την ανωνυμία των χρηστών, για την πώληση του αντιαρματικού πυραυλικού συστήματο FGM 148 Javelin για 30.000 δολάρια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ανακοίνωση, ο πολιτής Αμερικανικής Στρατιωτικής Βοήθειας βρίσκεται στο Κίεβο. Τον Απρίλιο εμφανίστηκε ένα βίντεο στο YouTube, όπου, όπως αναφέρθηκε, καταγράφηκε η διαδικασία μιας συμφωνίας κοντά στη Συνεγύρευγα, στην περιοχή Νικολάεφ, μεταξύ ενός μαχητή των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας και στρατιωτικών της λαϊκής πολιτοφυλακής του Ντονιέτσκ. Τα εμπορέμβατα περιλάμβαναν ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφορά προσωπικού για 15.000 δολάρια ή 944.000 ρούβλια με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία, καθώ και το σουηδικό βρετανικό αντιαρματικό ένλαιο για 100.000 ρούβλια. Σε γενικές γραμμέ, επισημαίνουν οι ειδικοί, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η πώληση όπλων από του στρατιώτε των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία στον Ντομπά γινόταν εδώ και πολύ καιρό. Συνολικά το Παρίσι υποσχέθηκε να μεταφέρει 18 Σίζαρ στο Κίεβο, δηλαδή το 1 τέταρτο του αποθέματος αυτοκινούμενων όπλων του. Στα τέλη Ιουνίου, η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας επιβεβαίωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας είχαν ήδη χρησιμοποιήσει Σίζαρ για να βομβαρδίσουν τις εγκαταστάσει της εταιρείας Ίδρευσης των Τόνιετς. Πριν από περίπου μία εβδομάδα, ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα μεταβιβάσει έξι ακόμη Σίζαρ και έναν σημαντικό αριθμό άλλων τεθωρακισμένων οχημάτων στον Ουκρανικό στρατό. Η διαρροή δυτικών όπλων από τα οπλοστάσια των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία επιβεβαιώνεται από την Ιντερπόλ, ακόμη και από τι υπηρεσίε επιβολή του νόμου του Κιέβου. Στι αρχέ Ιουνίου, η πύλη Defense Post ανέφερε τη γνώμη του σημερινού Γενικού Γραμματέα τη Ιντερπόλ, του εκπροσώπου τη Γερμανία Jürgen Stock. Ακόμα και τα βαρέα όπλα που χρησιμοποιούνται από το στρατό θα είναι διαθέσιμα στη μαύρη αγορά. Την Τρίτη, ο Διευθυντή του Γραφείου Οικονομική Ασφάλεια τη Ουκρανία, Βαντίμ Μέλνικ, ενημέρωσε ότι έχουν ανοίξει τουλάχιστον 10 ποινικέ υποθέσει για το γεγονό του εμπορίου δυτικών όπλων. Υπάρχουν πολλοί άλλοι σύγχρονοι τύποι όπλων που μπορεί να ενδιαφέρουν το στρατό και του σχεδιαστέ τη αμυντική μα βιομηχανία, είπε με τη σειρά του Αλεξάνδρ Μπαρτό, αντεπιστέλων μέλο τη Ρωσική Ακαδημία Στρατιωτικών Επιστημών. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτη όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.